Εγώ προσωπικά τον ποδέα, δηλαδή βέβαια. Μπορώ να μιλήσω λίγο για όχι! Τα πληρώνει ο σύλλογος του. Έτσι. Έτσι λοιπόν ήταν υποχρεωμένοι και το Εθνικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να πληρώσει τα λογικά έξοδα του κύριου Λάδη. Για να δω. Από την ώρα που τα έχουν. Τα λογικά. 200 ευρώ τα έχετε. Τα 200 ευρώ τα έχετε. Και αυτά τα ποσά δεν τα έχω. Ωραία, άρα δεν πήρε με το λογικό. Τι κάνουμε τις πόσεις, παιδιά. Για το λογικό. Τι μιλάω. Στη βάση. Ακούσαμε τα θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Όταν υπάρχει ο λόγος ενός ανθρώπου και απέναντι ο λόγος ενός άλλου ανθρώπου, καλό είναι να μην ζητάμε περαιτέρω εξηγήσεις. Ή εμπιστευόμαστε τον έναν λόγο, ή εμπιστευόμαστε τον άλλο λόγο. Ή πιστεύουμε τον έναν λόγο, ή πιστεύουμε τον άλλο λόγο. Μακρηγορούμε αυτή τη στιγμή για το αυτονόητο. Το αυτονόητο λέει ότι ο κύριος Λάρδης, καλός ή κακός, έπρεπε να είναι εδώ. Εάν εμείς του φερθήκαμε άσχημα σαν ΔΣ και μπορεί να το πιστοποιήσει, εμείς την πειρά. Εάν ο κύριος φέρθηκε άσχημα σε εμάς, το ίδιο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε ούτε εμείς να αποδείξουμε κάτι, γιατί δεν υπογράφουμε τις ομιλίες μας στα γραφεία. Έτσι είναι τραγικό να το σκεφτούμε και μόνο. Και πιθανόν να μην το κάνει και εκείνος. Παραμένει ο λόγος του Προέδρου επί της παρούσης και του κυρίου Λάρδη που πήγε να ακούσει τηλεφωνικά. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του έτσι, και να μην σταματήσουμε την κουβέντα γιατί είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Και να συνεχίσουμε στα επόμενα θέματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ζουρμπά. Από τη στιγμή που δεν είναι εδώ η Εξελεκτική Επιτροπή, θα έπρεπε από την ημέρα που είχατε βγάλει τη Γενική Συνέλευση για την Παρασκευή, να είχατε βγάλει τα αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα και τη διαμονή τους πριν σας παραδώσουν την έκθεση. Και να είναι υποχρεωμένοι να είναι και αυτοί εδώ για να μας πούνε τυχόν απορίες που έχουμε εμείς και τυχόν ενστάσεις που θα πείτε σε κάποια πράγματα για να έχουμε ξεκάθαρο το τι θα ψηφίσουν. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Εσύ θεωρείς ότι αν το ζήταγε ο κύριος Λάρδης, εγώ να μην το έκανα. Δεν είχε αυτό να το ζητήσει. Αυτό λέω. Εγώ προσωπικά, σαν ένα μέλος του ΔΣ, θεώρησα λογικό να μην επιβαρύνω την Ομοσπονδία για αυτή τη μετακίνηση. Θεώρησα εγώ, προσωπική μου εκτίμηση. Το ίδιο θα επιθυμούσα και για τα άλλα μέλη. Ευτυχώς, από τα υπόλοιπα 6 μέλη που είναι εδώ πέρα, κάναμε το ίδιο. Τρόπος συνεννόησης για να ανέβει ο κύριος Λάρδης, έτσι, αν πραγματικά ήθελε, και λέω αν πραγματικά εντός αγωγικών γιατί δεν έχω μιλήσει μαζί του, θα βρισκόταν. Τώρα, αν η υποχρέωσή μου ήταν να το κάνω αυτό, okay, το παρέλειψα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα εδώ να ξέρουμε σαφήνεια τι είναι λάθος και τι όχι και τι είναι τυπικό. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει το σώμα, το ΔΣ, σύσσωμο το ΔΣ. Και μπορεί να φέρει ότι μιλάω εκ μέρους τους, αλλά μπορεί να με διαψεύσουν. Δεν είχε πρόθεση να μην ανέβει ο κύριος Λάρτης εδώ. Το αντίθετο. Οκ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άρα τι χρειαζόταν τα 2.000 ευρώ. Χρειαζόταν συζήτηση τόση ώρα για 2.000 ευρώ. Τα ποσά που έχουμε λοιπόν εδώ. Σοπάτε να τελειώσουμε. Τα ποσά που έχουμε εδώ και εμφανίζονται αυτό το ποσό 8.035,57 έχουμε να κάνουμε με. Λέρος, Αργονάτης και GPS είναι ένα ποσό 4.000 ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθεί πίσω, άρα παραμένει μονάχα σαν υποχρέωση της Ομοσπονδίας να κάνει υποχρεώσεις που τις αναλογούν στους αγώνες που θα έρθουν ή που θα γίνουν στην εξέλιξή του. Αν δεν γίνει υποχρεώσεις, όποια έξοδα υπάρχουν. Οι 3.200 ευρώ, όπου είναι οφειλή της Ομοσπονδίας απέναντι στην εφορία ή στους αθλητές της, εάν αυτό δεν γίνει δεκτό, αν δεν μπορεί να δοθεί στην εφορία,
δεν μας επιτρέπεται να το δει, ή το κερδίσουμε αυτό την εφορία, θα το κερδίσουν οι αθλητές μια και είναι καταγεγραμμένο. Άρα είναι άρα τα χρωστά, άρα είναι όλα τα χρωστά. Θα γίνουν οι αγώνες, πρέπει να γυρίσετε πίσω τις συνδρομές. Λοιπόν, το νούμερο λοιπόν αυτό των 3.200 ευρώ, έχω εξηγήσει και στον κύριο Λάβη, ότι βρίσκεται όχι ισχυράς του Ταμείου της Ομοσπονδίας, του Ταμείου δηλαδή, βρίσκεται στα δικά μου χέρια. Αφήστε λίγο τις εκφράσεις και πότε θα ακούτε και μετά θα κάνετε. Λοιπόν, και οι δύο αγώνες αυτές, τα Open, ξέρετε πολύ καλά ότι βρισκόταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας, μια και είχα πει ότι θα γίνει υπό την παρουσία κάποιων χορηγών. Άρα λοιπόν τα ποσά αυτά, αν έχετε προσέξει και στα Βενιζέλια, αλλά και στις Αθήνας, όπου έγινε ένα, ας το πούμε τώρα, λάθος, δεν ξέρω πώς θα το θεωρήσετε αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια... μια κουταμάρα, έτσι. Εάν εγώ είχα ζητήσει, εγώ σαν Άγγελος Τσουρούπης είχα ζητήσει να είμαι ο χορηγός αυτής της διαδικασίας, σαν εταιρεία μιλάω τώρα, έτσι, να μην χρησιμοποιήσουμε, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Είναι λογικό ότι όταν θα πάρω τα χρήματα αυτά, θα πληρώσω εγώ και την αίθουσα, θα πληρώσω και τα έπαθλα. Άρα το κέρδος που θα μείνει στην Ομοσπονδία θα καταγραφεί σαν κέρδος αγώνων από την ύπαρξη των παραγόνων που έχουν δώσει οι αθλητές. Ενώ ξεκίνησε ο αγώνας και αρχίσαμε και πληρώναμε την αίθουσα καθημερινά, διαπιστώνουμε ότι το έπαθλο αυτό της χορηγίας δεν θα δοθεί. Άρα το πραγμάτων έχουμε 5.000 ευρώ ελληματικό. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να καταργήσουμε αυτά τα τιμολόγια, άρα πληρώσαμε. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η διαφορά μας. Αυτό το... και κατά μονοσίωση του Λάγκη, γιατί το συζητήσαμε τις πουκίπλες τώρα, το ανεβαίναμε πάνω. Εάν δεν είχε καταγραφεί αυτό, όπως ακριβώς έγινε το Βενιζελίο, όπου εκεί βρέθηκε η χορηγία, άρα παθήκαν τα έσοδα. Δεν υπήρχαν έσοδα ευρώ για την Ομοσπονδία, άρα ήταν ισοσχελισμένο. Εάν αυτό γινόταν και στο Open, δεν συνέβαινε τίποτα απολύτως. Εκτεθειμένοι σε αυτή τη διαδικασία και να πληρώσουμε τα παιχνίδια εμείς, μην παίρνοντας τα χρήματα, βρεθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα όπως καταλαβαίνετε, τα 4.200 ευρώ, ενώ είμαι υποχρεωμένος, εγώ σαν διαχειριστής της διαδικασίας μεταξύ του χορηγού και της εφορίας, σαν άνθρωπος της Ομοσπονδίας, και ο πλέον έγκυρος μια και είναι ο πρόεδρος, έχω τα χρήματα αυτά, όταν πάρω το OK από τον λογιστή, από το φοροτεχνικό δηλαδή, να τα παραδώσω ως οφείλω στην εφορία ή να τα παραδώσω στους αθλητές που έχουν κερδίσει. Άρα είμαι ο εγγυητής, ο ενδιάμεσος εγγυητής. Ο φοροτεχνικός έχει ενημερώσει ότι τώρα έχει πρόστιμο. Να κάνουμε και μια λέξη. Μέχρι τις 15 εξήγηση που μας δίνετε τώρα, γιατί δεν ενημερώθηκε η συμμετοχή. Όχι, δεν ενημερώθηκε η συμμετοχή. Έπρεπε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να έχει καταθέσει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα αγώνα για να μην. Την εξήγηση αυτή τη δώσατε στην Εξελεκτική Επιτροπή. Αυτή που μας δώσατε εδώ. Και γιατί το έγραψε. Δεν ξέρω. Σα είπα, δεν ξέρω. Και γιατί δεν τα βάλατε στην τράπεζα. Κύριε Τσουρούπη, 3.000 μπορείτε να έχετε στα χέρια σας. Γιατί δεν τα βάλατε στην τράπεζα. Έχουμε χορηγούς. Στην Ομοσπονδία μιλάμε. Όχι, όχι, η ερώτηση. Άγγελε, συγγνώμη παρεμβαίνω. Άγγελε, η ερώτηση που κάνει η Ελβίνα είναι σωστή με την έννοια. Αφού τελικώς έγινε και η ζημία χρεώνεται στην ΕΟΜ, και τα τιμολόγια προφανώς του μαγαζιού βγήκαν στην ΕΟΜ και πληρώθηκαν. Τα 3.200, γιατί δεν είναι στο λογαριασμό της τράπεζας της ΕΟΜ, αφού είναι. Γιατί δεν φαίνονται σαν έσοδο τώρα. Άσχετα με το. Όχι, είναι εκεί κατατεθειμένα. Γιατί δεν είναι σαν έσοδα μέχρι να τα αποδώσει. Α πούμε ότι είναι. Μετά έχει πρόστιμο μετά. Σύμφωνοι, παιδί μου, αλλά δεν το τάβο. Αφού δεν τάβο, γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Γιατί πριν ο δικηγόρος μας είπε ότι είναι μόνο γραφειοκρατικά πράγματα. Αυτό δεν είναι γραφειοκρατικό, είναι οικονομικό. Εσύ δεν είσαι εγκριμένης. Εγώ δεν είμαι, ο Μέγα είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Άγγελε, μπορείς να μου δώσεις μια απάντηση.
Λέω, αφού ήταν η διοργάνωση τελικώ τιμολόγια προ την ΕΟΜ. Πώ το λέμε, όλα αυτά. Πέρασε η διοργάνωση από την ΕΟΜ. Έχει μείνει ένα αποτέλεσμα, καλώς κακώς έχουν μείνει 3.200. Δεν εξετάζουμε αν έπρεπε να πληρωθεί ο φόρος. Αλλά έμειναν 3.200. Αυτά, αφού είναι διοργάνωση ΕΟΜ, γιατί δεν είσαι τράπεζα εκεί στα χέρια σου. Και εκτός αυτού, και είναι μέχρι. Στο πάντα δεν μπορεί να μιλήσω. Ξεκινήσατε να κάνετε ένα όπλα στην Αθήνα με κάποιο χορηγό. Είχατε κάποια σύμβαση, κάτι είχατε υπογράψει με το χορηγό. Δεν πειράζει, άστο να πούμε. Εντάξει, να κάνετε ένα όπλα στην Αθήνα. Το λόγο του. Πώς μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα open με ένα χορηγό που θα μας δώσει τα 6.000 και ξαφνικά τελευταία στιγμή κάνει πίσω. Χωρίς να έχουμε υπογράψει. Χωρίς να έχουμε υπογράψει κάποια σύμβαση. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν έχουμε υπογράψει. Γιατί το κάναμε. Τι κάναμε, ωραία, εντάξει, κάτι, το κάναμε λάθος. Και αν δεν έχουμε κάνει πίσω χορηγός θα βάλουμε 6.000. Μα δίνε και στα χέρια του ταμείου του πρόεδρου. Ακριβώς. Εγώ γι' αυτό τώρα. Μισό λεπτό να μας απαντήσει για τα 3.200 άτομα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, το ποσό βρίσκεται στα χέρια μου και μόνο για να μην πιστωθεί στον λογαριασμό και πάνε σε άλλες υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας και δοθούν εκτεθειμένοι. Ποιος θα το πάρει. Άρα υπάρχει μήπως κάποια αγωγή. Υπάρχει κάποιος εκεί. Έχει γίνει κάποιο δικαστήριο και σας έχουν μπλοκάρει. Φοβόμαστε λέει τον λογαριασμό. Εδώ τότε, ποιος θα το πάρει από τον λογαριασμό. Γιατί σε υποχρεώσεις που έχουμε ήδη. Ναι, και ποιος θα πάρει να πάρει, ρε παιδιά. Ποιος θα πάρει αυτό το λογαριασμό. Και εδώ... Γιατί υπάρχουν 3.000 διαθέσεις. Και αυτή τη στιγμή... Αν είναι στο λογαριασμό να πάρουμε και εμείς όταν 100 τόκο σαν νομοσπονδία, γιατί τα κρατάς εσύ. Γιατί δεν θα πάρουν διαθέσιμα στο νομοσπονδία, δεν ξέρω πορεία. Οκ. Αυτό θα πάρουμε στο λογαριασμό, τα έχουν διασφαλισμένα. Ναι, αλλά βάση του καταστατικού μας... Τώρα ξαφνικά και έχουμε 4.000. Έχουμε 4.000. Και 4.200 τα δύο. Και εκτός αυτού, τα λεφτά πάνω από 3.000 δεν πρέπει να είναι στα χέρια σας. Πρέπει να είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα. Ας τα αφήσουμε. Τέλος, το καταλάβω. Σας εξήγησα γιατί προσπαθεί αυτά και συνεχίζει στην αδερφή. Το επόμενο κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια οφειλή από εσάς η οποία είναι στο ύψος. 15.000. Δεν είναι 15, είναι παραπάνω. Έτσι λέω εγώ. Αυτό δεν ισχύει οφειλή, γιατί δεν είναι σύνομο ακόμα. Εντάξει, όπως τα θεωρούν, όπως τα θεωρούν. Όπως τα θεωρούν, παιδί μου, εντάξει. Σωστό είναι. Άλλο είναι επισφαλή, όχι. Το θέμα είναι... Είναι 17.000 και κάτι ψηλά σε αυτό το θέμα. Άρα έχουμε μια 4.000 και κάτι που είναι το τρίτο συλλόγο. 3.200 που βρίσκονται αναχείρας. Και 17.000 που βρισκόμαστε εδώ, το ποσό, το 48.000, μειώνεται στις 28.000 ευρώ. Μα ποιος είναι το ποσό? 55 λέει. 55 λέει. 4.200. Τι χρήματα είναι αυτά δηλαδή που... 55 λέει, Άγγελε. Συνδρομές. Ναι. Συνδρομές. Ναι. Όμως είναι για αγώνες που μπορείτε να γίνουν το... Και δεν είναι σύνομο. Και έχει έξοδα. Ακριβώς, θα είναι έξοδα. Γίνουν έξοδα, άρα πώς θα τα βάλετε τα ρε παιδιά, έχει βάλει το τέταρτο, ρε παιδιά, έχει βάλει το τέταρτο τρίμηνο του 14 έχει βάλει. Αυτό άλλαξε και έγινε 500 ευρώ το τρίμηνο, δηλαδή το διχίλιαρο. Το τελευταίο. Το παίρνουμε ανταποδοτικά, το ζητάει η Ομοσπονδία για τις διοργανώσεις των Πανελληνίων. Είναι συνδρομής. Μα εσύ το έχετε πει. Λέγεται κόστο περιεκτάου. Υπάρχει και από τα Επτάνησα. Μα τι λένε τώρα. Και το νέο παράβολο. Δεν θα απαντώ σε κάποιον που δεν έχει πει. Θα απαντώ. Δεν μην μιλάς. Είναι η συνδρομή. Συνδρομή, αλλά δεν το είχαμε εκεί. Δεν έχει σημασία. Μία δεκάδα που είναι τη λέξη συνδρομή. Άρα εκ του αποτελέσματος είναι φανερά παράνομη αυτή η συνδρομή. Γιατί έτσι τα 31. Συνεχίστε. Ρε Σιωργό, είσαι δίκαιο, αλλά αφού δεν θεωρείς συνδρομή, δεν μπορείς
δεν υπολογίζει. Το έχουμε πει αυτό που είναι αλήθεια. Όπου μα συμβαίνει είναι έτσι, είναι όπου δεν μα φέρνει. Έχει δίκιο. Εγώ σα πω. Η όμορφη συμφωνία τη Πολωτούπα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μάθει και εμεί τώρα. Εντάξει, αφήστε το. Μην κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι επισφαλή. Λοιπόν, εδώ με τους δικούς μας ελέγχους φτάνει στις 28.000 εμείς να έχουμε οφειλή. Το 12.000 που αναφέρει ο κύριος, που είναι η ταμιακή δική μου διαφώνηση, η δική μου αυτή ταμιακή διαφώνηση είναι απαιτητή τη στιγμή που η Ομοσπονδία θα μπορεί να έχει την οικονομική Άρα είναι 40. Έχω απέτηση βάση του καταστατικού. Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει απόφαση διοικητικού συμβουλίου στο οποίο ζητήσει αυτή να μετατεθεί. Μπορώ να το ζητήσω, αλλά